Αντώνιος. Με το νούμερο 14, Σούκαρ της Ανωνίδας. Με το νούμερο 15, ο Κουζίνης Ιωάννης. Προπονητής, Καμπανίδης Δημήτριος. Και ο αγώνας πολίτης, Παπαδάκης Κόντρους. Με το νούμερο 4, Κρητικός Γιάννης. Με το νούμερο 5, με το νούμερο 6, Σόλης Δημήτρης. Με το νούμερο 7, Ζωνικής Παναγιώτης. Με το νούμερο 8, Αλεκόπτος Σουμάκος. Με το νούμερο 9, Καραμολέος Σεντέλης. Με το νούμερο 10, Σαμαρκίνης Βασίλης. Με το νούμερο 11, Καρνεβάνης Σάραβος. Με το νούμερο 12, Σέρας Γρηγόριος. Με το νούμερο 13, Κοβολάκης Αλέξανδρος. Με το νούμερο 14, Παπαδής Γεώργιος. Με το νούμερο 15, Γιασαπάκης Αναστάσιος. Προπονητής Σαββομάκης Γεώργιος. Διευθυντές του αγώνα, οι κύριοι Κυριάκος Αναστάσιος. Και το μεγάλο και θερμό χειροκρότημα για την γραμματεία μας φυσικά. Από το κλειστό γυμναστήριο της Τίνου θα σας μεταδώσουμε τον τελικό του Final Four του πρωταθλήματος Κυκλάδων μεταξύ των ομάδων Αθλητικός Όμιλος Ερμούπολης από τη Σύρο και του Παναξιακού.
Να υπενθυμίσουμε ότι στο μικρό τελικό που προηγήθηκε η ομάδα του Περιστεριών Αττίνου νίκησε τον Πανιόνιο Σαντορίνης με σκορ 59-45 και κατέλαβε την τρίτη θέση η ομάδα της Θήνου. Να σας δώσω τις συνθέσεις με τις οποίες θα κατεβούν οι ομάδες. Ο αθλητικός όμιλος Ερμούπολης, με το νούμερο 4 θα είναι ο Κρητικός, με το νούμερο 6 θα είναι ο Τσιόλης, με το νούμερο 7 ο Τζόρτζης, με το νούμερο 9 ο Καραμολέγκος, με το νούμερο 10 ο Σαβρακίδης, με το νούμερο 11 ο Κατεβατής, με το νούμερο 12 ο Στέλλας, με το νούμερο 13 ο Γκογκολάκης, με το νούμερο 14 ο Πατάπης, με το νούμερο 15 ο Γιασαφάκης, με το νούμερο 16 ο Χαλκιόπουλος και με το νούμερο 17 ο Νασράουι. Ο Παναξιακός, η ομάδα του Παναξιακού, με το νούμερο 4 ο Πολίτης, με το νούμερο 5 ο Μαγιώρος, με το νούμερο 6 ο Καλαβρός, με το νούμερο 7 ο Μάκαρης, με το νούμερο 8 ο Παναγιωτήρης, με το νούμερο 9 ο Μιλωνάς, με το νούμερο 10 ο Κατσαρός, με το νούμερο 11 ο Σορόκος, με το νούμερο 12 ο Τσεκλένης, με το νούμερο 13 ο Τζανιδάκης, με το νούμερο 14 ο Σκούταρης, με το νούμερο 15 ο Τουντζίδης. Προπονητής για την ομάδα του Παναξιακού είναι ο Δαμιανίδης ο Δημήτρης. Οι διαιτητές του αγώνα θα είναι πρώτος διαιτητής ο Μαρουδιάς και δεύτερος διαιτητής ο Κιουλάφας. Σε λίγο αναμένεται η έναρξη του αγώνα. Με την έναρξη του αγώνα και τον Παναξιακό στην επίθεση με τον Τσεκλένη θα δώσει στον Πολίτη, ο Πολίτης θα δώσει στον Σκούταρη, ο Σκούταρης αυτή τη στιγμή μπάλα είναι στο Μιλώνα, στον Πολίτη έξω από την γραμμή το 6-25, πραγματοποιεί ένα τρίποντο αλλά άστοχο, θα πάρει την μπάλα η ομάδα της Ερμούπολης με το νούμερο 16, το νούμερο ο Χαλκιόπουλος θα δώσει στον Καραμολέγκο. Έχουμε ένα σούτ απ' έξω, τελικά στην αντεπίθεση ομάδα της Νάξου και θα έχουμε ένα κόψιμο από τους παίκτες της Ερμούπολης. Και έχουμε βολές αυτή τη στιγμή για τον Παναξιακό με τον Παναγιωτίδη, ο οποίος αστοχεί. Στην πρώτη βολή, δεύτερη βολή για τον Παναγιωτίδη και έχουμε το 1-0 για την ομάδα του Παναξιακού. 9 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Στην επίθεση είναι η ομάδα της Ερμούπολης με τον Καραμολέγκο. Θα δώσει στον Τζόρτζη. Θα χάσει την μπάλα ο Τζόρτζης και έχουμε ένα φάουλ το οποίο κερδίζει η ομάδα του Παναξιακού. Ένα φάουλ το οποίο θα κερδίσει η ομάδα του Παναξιακού. Θα δώσει στον Πολίτη. Ο Πολίτης κοντρολάρει την μπάλα έξω από την γραμμή των 6-25. Ένα τρίποντο για την ομάδα της Νάξου από τον Σκούταρη. Θα πάρει το rebound. Τελικά θα χάσει την μπάλα η ομάδα της Νάξου. Στην επίθεση η Ερμούπολη με τον Κατεβατή. Αλλά η μπάλα θα αστοχήσει, θα βγει out. Νέα επίθεση για την ομάδα της Νάξου, η οποία προηγείται 1-0, 8 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Σκούταρης στην επίθεση για τον Παναξιακό. Θα δώσει στον Τσεκλένη. Ο Τσεκλένης πραγματοποιεί ένα μπάσιμο, θα βγάλει την μπαλά έξω.
τρίποντο από τον Σκούταρη. Θα στοχίσει στην επίθεση η ομάδα της Σύρου με τον Τζόρτζι στον Καραμολέγκο. Ξανά στον Τζόρτζι. Ένα σουτ δύο πόντων, αστοχή. Στην επίθεση αυτή τη στιγμή η ομάδα του Παναξιακού με τον Πολίτη. Ο Πολίτης θα δώσει στον Παναγιωτίδη. Θα κερδίσει ένα φάουλ, συγγνώμη, θα κάνει ένα φάουλ ο Παναγιωτίδης. Ένα φάουλ το οποίο θα κερδίσει η ομάδα της Ερμούπολης. Με τον Καραμολέγκο στο χώρο της επίθεσης. Με τον Κατεβατή η μπάλα για την Ερμούπολη. Στον Καραμολέγκο, ο Καραμολέγκος προσπαθεί έξω από τη γραμμή, ήταν 25. Θα δώσει πολύ ωραία, αλλά αστοχεί τελικά. Ο Πατάπης να πιάσει την μπάλα και αστοχεί. Έχουμε τελικά, η μπάλα είναι για την Ερμούπολη. Ένα σου τριών πόντων, άστοχο και αυτό. Η μπάλα είναι για τον Παναξιακό, ο οποίος προηγείται 1-0. 7 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Με τον Πολίτη στον λάθος του Παναξιακού. Ο Τζόρτζης κατεβάζει την μπάλα στο Χαλκιόπουλο. Ο Χαλκιόπουλος σου τριών πόντων, αστοχή. Θα πάρει το rebound ο Πατάπης στον Κατεβατή. Θα αστοχήσει ο Κατεβατής. Στην επίθεση με τον Πολίτη Νάξος. Θα δώσει στον νέο λάθος. Και έχουμε ένα φάουλ αυτή τη στιγμή για την ομάδα της Νάξου με το νούμερο 12, τον Τσεκλένη. Ο Τσεκλένης θα δώσει το Μιλωνά. Ο Μιλωνάς στο Σκούταρη. Θα σουτάρει τρίποντο, η μπάλα θα αστοχήσει. Η μπάλα είναι άστοχη. Είναι έξω, συγγνώμη. Ο Τζόρτζης τον Καραμολέγκο. Ο Καραμολέγκος έξω από τη γραμμή των 6-25. Προσπαθεί να δώσει στον Πατάπη και θα κερδίσει ένα φάουλ η ομάδα της Ερμούπολης. Ήδη είμαστε 6 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Το σκορ είναι πολύ φτωχό, μόλις 1-0 για την ομάδα του Παναξιακού. Ο Χαλκιόπουλος την μπάλα στον Σταβιό. Και πραγματοποιεί καλάθι η ομάδα της Σύρου με τον Πατάπη. Το σκορ γίνεται 2-1 για την ομάδα της Ερμούπολης. Στην επίθεση ο Παναξιακός με τον Τσεκλένη και τρίποντο. Έχουμε το πρώτο τρίποντο αυτή τη στιγμή. Το σκορ είναι, συγγνώμη, ήταν δίποντο τελικά. 3-2 είναι για τον Παναξιακό. Ο Καραμολέγκος θα δώσει στον Τζόρτζι. Σου τριών πόντων από τον Τζόρτζι, θα αστοχήσει, θα πάρει το rebound η ομάδα της Ερμούπολης με τον Κατεβατή. Νέο τρίποντο από τον άστοχο, από τον Καραμολέγκο. Ο Παναξιακός στην επίθεση με τον Παναγιωτίδη. Και έχουμε αυτή τη στιγμή ένα out για την ομάδα της για την ομάδα της Νάξου. Ο Παναγιωτίδης στην μπάλα. Τελικά έχουμε out για την ομάδα της Σύρου. Ο Καραμολέγκος θα δώσει στον Χαλκιόπουλο. Θα προσπαθεί να κλέψει ο Παναγιωτίδης. Ο Τζόρτζης θα δώσει στον Χαλκιόπουλο. Πραγματοποιεί μπάσιμο Χαλκιόπουλος και σκοράρει. Το σκορ γίνεται 5-4 για την ομάδα της
για την ομάδα της Νάξου. Το out γίνεται, απ' έξω εκτελείται, έχουμε ένα φάουλ από τον Καραμολέγκο. Ο Παναγιωτίδης την μπάλα για τον Παναξιάκο. Νέο σουτ τριών πόντων. Θα στοχίσει, θα πάρει την μπάλα ο Χαλκιόπουλος. Θα δώσει στον Τζόρτζη. Ο Τζόρτζης στον Κατεβάτη. Τελικά θα κερδίσει ένα φάουλ η ομάδα της Σύρου. Ένα φάουλ με τον Καραμολέγκο. Στον Τζόρτζη, στον Χαλκιόπουλο. Σου τριών πόντων ο Χαλκιόπουλος. Αστοχή και αυτός. Το rebound ο Τσεκλένης για τον Παναξιάκο. Στον Πολίτη κατεβάζει πολύ ωραία την μπάλα ο Πολίτης. Ο playmaker του Παναξιάκου. Στον Μιλωνά, ο οποίος πραγματοποιεί με σου δύο πόντων. Το σκορ γίνεται 7-4 για τον Παναξιάκο. Ο Τζόρτζης την μπάλα για την Σύρο, για την Ερμούπολη. Τελικά η μπάλα θα βγει από τα χέρια του Χαλκιόπουλου και έχουμε ένα out για την ομάδα της Ο Πολίτης αυτή τη στιγμή έχει την μπάλα για τον Παναξιάκο. Κατεβάζει την μπάλα. Πολύ ωραία. Θα δώσει στον Τζανιδάκη. Ο Τζανιδάκης στον Σκούταρη. Πραγματοποιεί άστοχο σου τριών πόντων. Η Ερμούπολη αυτή τη στιγμή με τον Τζόρτζη. Κατεβάζει την μπάλα. Πολύ ωραία. Θα δώσει στον Γιασαφάκη. Ο Γιασαφάκης μαρκάρεται. Θα ξαναγυρίσει μπάλα στον Κρητικό, ο οποίος έχει μπει για την ομάδα της Ερμούπολης. Και τελικά έχουμε ένα φάουλ που θα κάνει ο Τουντζίδης, ο οποίος έχει μπει και αυτός στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε μία αλλαγή για τον Παναξιακό. Θα μπει με το νούμερο 10 ο Κατσάρος, θα βγει ο Πολίτης. Η ομάδα της ΣΥΡ με τον Τζόρτζη. Θα δώσει στον Χαλκιόπουλο. Στον Γιασαφάκη. Ο Γιασαφάκης πραγματοποιεί σου δίποντο. Και το σκορ γίνεται 7-6 για την ομάδα του Παναξιάκου. Ο Κατσαρός κατεβάζει την μπάλα για τον Παναξιάκο. Θα δώσει στον Παναγιωτίδη. Ο Παναγιωτίδης θα δώσει στον Τσεκλένη. Πραγματοποιεί ένα μπάσιμο και έχουμε καλάθι. 9-6 για την ομάδα του Παναξιακού. Ο Τζόρτζης θα δώσει στον Σορόκο. Όχι, συγγνώμη, στον Κατεβατή. Ο Κατεβατής προσπαθεί να βγάλει πολύ ωραία στον Γιασαφάκη. Αστοχή ο Γιασαφάκης. Ο Τζανιδάκης την μπάλα. Θα δώσει στον Κατσαρό. Ο Κατσαρός προσπαθεί να δώσει στον πανύψηλο Τουντζίδη. Θα αστοχίσει. Συγγνώμη, ο Κρητικός στην μπάλα. Σου τριών πόντων από τον Τζόρτζη. Άστοχο. Κατεβατής την μπάλα. Αστοχή και αυτός. Θα πάρει το rebound ο Γιασαφάκης. Θα αστοχίσει. Ο Παναξιακός στην αντεπίθεση. Ο Τουντζίδης στο rebound, καλάθι. Και το σκορ γίνεται 11-6. 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Στην επίθεση η ομάδα της Ερμούπολης. Θα βγάλει πολύ ωραία την μπάλα στον Γιασαφάκη, καλάθι. 11-8 είναι αυτή τη στιγμή το σκορ. 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα για την ομάδα της πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου για την ομάδα του Παναξιακού.
Ο Τζανιδάκης προσπαθεί. Γίνεται τελικά ένα μπάσιμο από τον Τσεκλένη και το σκορ γίνεται 13-8 για την ομάδα του Παναξιακού. Ήδη απομένουν 40 δευτερόλεπτα. Ο Τζόρτζης έχει την μπάλα. Ο Κρητικός πραγματοποιεί ένα σούτ άστοχο. Θα πάρει την μπάλα ο Τουντζίδης. Θα δώσει λάθος. Η μπάλα είναι out. Ενώ απομένουν 34 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου και το σκορ είναι 13-8 για την ομάδα του Παναξιακού. Ο Κρητικός έχει την μπάλα, θα δώσει στον Χαλκιόπουλο. Ο Χαλκιόπουλος πάλι στον Κρητικό. Ο Κρητικός είναι έξω από τη γραμμή των 6-25. Ο Χαλκιόπουλος την μπάλα στον Τζόρτζη. Πραγματοποίησε 3 πόντων. Και τελικά έχουμε ένα φάουλ το οποίο υποδεικνύει ο πρώτος διαιτητής, ο κύριος Μαρουδιάς. Ένα φάουλ για την ομάδα της Ερμούπολης στα 15 δευτερόλεπτα. Οι ομάδες έχουν και οι δύο από τρία φάουλ. Κοντεύουμε στη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, απομένουν πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Την μπάλα την έχει ο Κατεβατής, πραγματοποιεί ένα, προσπαθεί να... Πάμε για το σούτ των τριών πόντων από τον Κρητικό. Και τελικά έχουμε σκορ. Κλείνει το δεκάλεπτο και έχουμε σκορ πρώτου δεκαλέπτου. Αθλητικός όμιλος Παναξιακός. Αθλητικός όμιλος Ερμούπολης 13-8. Έχουμε την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου του τελικού του Final Four της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Κυκλάδων μεταξύ του Παναξιακού και της Ερμούπολης. Σκορ πρώτου δεκαλέπτου είναι 13-8 για την ομάδα του Παναξιακού. Το γήπεδο είναι της Τίνου Κατάμεστο από πάρα πολλούς φιλάθλους. Αυτό το στολίδι, ένα νέο στολίδι της, το νέο στολίδι της Τίνου, το οποίο φιλοξενεί, μπορεί να φιλοξενήσει και πάρα πολύ μεγάλες διοργανώσεις. Ήδη σήμερα φιλοξενεί το μεγάλο αυτό ντέρμπι. Να σημειώσουμε ότι η ομάδα του Περιστεριώνα
κατέκτησε την τρίτη θέση στο Final Four, νικώντας με 59-45 την ομάδα του Πανιωνίου της Σαντορίνης. Στην επίθεση είναι η ομάδα αυτή τη στιγμή του Παναξιακού με τον Οτουντζίδη, ο οποίος πραγματοποιεί καλάθι για τον Παναξιακό και το σκορ είναι 15-8. Στην επίθεση είναι η ομάδα της Σύρου με τον Καραμολέγκο. Θα δώσει τον Τζόρτζι, ο Τζόρτζι θα δώσει στον Γιασαφάκη, στον Τζόρτζι η μπάλα για την Ερμούπολη. Έξω από τη γραμμή των 6-25. Προσπαθεί να μπει, σου τριών πόντων άστοχο από τον Καραμολέγκο. Στην επίθεση η ομάδα του Παναξιακού. Νέο καλάθι για την ομάδα της Νάξου. 17-8 σε ένα πάρα πολύ ωραίο συνδυασμό. Έχει βέβαια πολύ ψηλότερα παιδιά η ομάδα του Παναξιακού. Το σκορ αυτή τη στιγμή είναι 8 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα στο δεύτερο δεκάλεπτο. 17-8 για την ομάδα του Παναξιακού. Η ομάδα στην επίθεση ομάδα του Παναξιακού με τον Τζανιδάκη. Και έχουμε ένα φάουλ. Ένα φάουλ αυτή τη στιγμή στον επάνω στον Τζανιδάκη. Το σκορ είναι 17-8 για τον Παναξιακό. Ο Κατσαρός θα δώσει στον Τζανιδάκη με το νούμερο 13. Προσπαθεί να δώσει στον Οτουντζίδη. Θα χάσει την μπάλα ο Οτουντζίδης και έχουμε ένα φάουλ το οποίο θα κερδίσει η ομάδα της, της Ερμούπολης. Ένα φάουλ στο οποίο υπέπεσε ο Οτουντζίδης. Ο Καραμολέγκος την μπάλα. Θα δώσει στον Τζόρτζι. Ο Τζόρτζις κατεβάζει την μπάλα στο χώρο του κέντρου αυτή τη στιγμή. Στον Κρητικό. Ο Κρητικός θα δώσει στον Κατεβατή με φάουλ. Φάουλ το οποίο καταλογίζεται πάνω στον Μάκαρη του Παναξιακού. Ο Κρητικός προσπαθεί, δίνει, θα δώσει ωραία στον Καραμολέγκο, στον Πατάπη. Προσπαθεί να δώσει στον Καραμολέγκο, αλλά η μπάλα θα καταλήξει out. Και έχουμε ένα time out αυτή τη στιγμή. Το σκορ είναι 17-8 στο δεύτερο δεκάλεπτο. Επαναλαμβάνω ότι το γήπεδο είναι κατάμεστο, το γήπεδο της Τίνου. Ήρθαν να θαυμάσουν και τις τέσσερις ομάδες. Να σημειώσουμε τη μεγάλη επιτυχία του Περιστεριώνα που βρέθηκε στο Final Four και ο οποίος κατέκτησε του Περιστεριώνα Τίνου και ο οποίος κατέκτησε την τρίτη θέση. Έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Παναξιακός είναι στην επίθεση, έχει την μπάλα αυτή τη στιγμή με το νούμερο 10 τον Κατσάρο. Ο Κατσαρός θα δώσει στον Μακάρη. Ο Μακάρης είναι έξω από τη γραμμή των 6-25. Το Τζανιδάκη, τρίποντο του Τζανιδάκη και καλάθι. Το σκορ γίνεται 28 για την ομάδα του Παναξιακού. Ο πολύ ωραία αυτή τη στιγμή στην επίθεση η ομάδα του της Ερμούπολης και ο Κατεβατής σημειώνει τρίποντο. Το σκορ γίνεται, όχι συγγνώμη, είναι δίποντο από ό,τι βλέπω. 20-10 είναι το σκορ. Ο Μάκαρης προσπαθεί να μπει για τον Παναξιακό. Στα 7 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα
στο δεύτερο δεκάλεπτο. Το σκορ είναι 20-10 για τον Παναξιακό. Αστοχή στις βολές ο Μάκαρης. Αστοχή και στη δεύτερη βολή ο Μάκαρης. Τελικά ο διαιτητής θα δώσει την μπάλα στην Ερμούπολη. Βήματα. Ένα φάλ το οποίο κέρδισε η Ερμούπολη. Αυτή τη στιγμή είναι στην επίθεση με τον Καραμολέγκο. Ο Καραμολέγκος προσπαθεί. Θα πάρει την μπάλα ο Σέντερφορτ, ο Τουντζίδης της, του Παναξιακού θα αστοχίσει, αν και είναι πολύ σωματώδης. Έχουμε ένα φάουλ επάνω στον Οτουτζίδη. Επιθετικό φάουλ του Οτουτζίδη. Η μπάλα στον, στα χέρια της Ερμούπολης. Το σκορ είναι 20-10, 6 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο κριτικός στην μπάλα για την Ερμούπολη. Η μπάλα θα βρεθεί στον Πατάπη. Ο Πατάπης θα προσπαθήσει. Τελικά έχουμε ένα φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Πατάπης. Και ετοιμάζεται για βολές. Ετοιμάζεται για βολές, ναι. Στις βολές είναι ο Πατάπης, ο οποίος ευστοχεί στην πρώτη βολή. Το σκορ γίνεται 20-11 για τον Παναξιακό. Δεύτερη βολή, άστοχος είναι ο Πατάπης. Ο Παναξιακός στο rebound με τον Πολίτη. Ο Πολίτης κατεβάζει την μπάλα. Προσπαθεί να μπει στην περιοχή της Ερμούπολης. Είναι έξω από την γραμμή του 25. Δίνει την μπάλα πολύ ωραία στον Μάκαρη. Ο Μάκαρης θα δώσει έξω στο Σκούταρη. Ο Σκούταρης θα αστοχίσει. Στην επίθεση η ομάδα της Σύρου με τον Καραμολέγκο. Θα αστοχίσει και ο Καραμολέγκος. Το rebound ο Πατάπης στον συγγνώμη, το rebound αυτή τη στιγμή την μπάλα την έχει ο Παναξιακός με τον Κατσαρό. Ο Κατσαρός θα δώσει στον Σκούταρη, θα δώσει στον Μάκαρη. Ο Μάκαρης θα κερδίσει βολές. Φάουλ από το νούμερο 11 της Σύρου, τον Κατεβατή. Έχουμε μία αλλαγή, θα βγει το νούμερο 11 της Σύρου Κατεβατής. Θα μπει ο Χαλκιόπουλος. Στις βολές είναι ο Μάκαρης, ευστοχή, 21-11. Θα αστοχίσει στη δεύτερη, στο rebound ο Πατάπης. Στην επίθεση η Ερμούπολη με τον Καραμολέγκο. Στον κριτικό σου τριών πόντων και τελικά η μπάλα είναι έξω για τον Παναξιακό. Η μπάλα στα χέρια του Πολίτη, στον Σκούταρη. Ο Σκούταρης κατεβάζει την μπάλα. Τζανιδάκης, ο Κατσαρός. Θα αστοχίσει ο Κατσαρός. Ο Χαλκιόπουλος την μπάλα στον Καραμολέγκο. Καραμολέγκος προσπαθεί να δώσει τον κριτικό. Ο κριτικός θα χάσει την μπάλα. Η μπάλα είναι out για την ομάδα του Παναξιάκου. Ο κριτικός κατεβάζει την μπάλα. Ο συγγνώμη, ο Πολίτης για τον Παναξιακό. Ο Τζανιδάκης θα δώσει στον Κατσαρό.
με το νούμερο 14 ο Σκούταρης πραγματοποιεί καλάθι. Το σκορ είναι 23-11. 23-11 είναι για την ομάδα της, του Παναξιάκου. 4 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Στην επίθεση είναι η ομάδα της, του Παναξιακού αυτή τη στιγμή με τον Τζανιδάκη, ο οποίος πραγματοποιεί σουτ τριών πόντων. Ήτανε δίποντο, συγγνώμη, 25-11. Για την ομάδα του Παναξιακού, 4 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Ο κριτικός για την Ερμούπολη. Και έχουμε φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο είναι έτοιμο να το εκτελέσει η ομάδα της είναι ένα φάουλ το οποίο εκτελεί βολές αυτή τη στιγμή η ομάδα της Ερμούπολης με τον κριτικό. Έχουμε καλάθι, σουτ 25-12 είναι το σκορ αυτή τη στιγμή. Νέα βολή για την ομάδα της Ερμούπολης. 25-13 για την Ερμούπολη. Συγγνώμη, 25-13 είναι για τον Παναξιακό. Στην επίθεση είναι ο Παναξιακός με τον Πολίτη, στο Τζανιδάκη. Ο Τζανιδάκης βρίσκεται στη γραμμή των 6-25, πρέπει να το πει. Νέο τρίποντο. Το σκορ γίνεται 28-13, στους 15 πόντους είναι η διαφορά. Προσπαθεί να μπει στην αστοχή στην επίθεση η ομάδα της Ερμούπολης. Έχουμε ένα φάουλ απ' έξω αυτή τη στιγμή στο Τζανιδάκη μπάλα του Παναξιακού. Ο Τζανιδάκης, ο οποίος είναι πάρα πολύ εύστοχος στα τρίποντα. Θα τον κόψει ο Χαλκιόπουλος. Θα βγάλει μια πορεία, πολύ ωραία παλιά στον Κατσαρό. Το σκορ γίνεται 30-13. 3 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο κριτικός στην μπάλα για την Ερμούπολη. Ένα σούτ από τον Πατάπη, ο οποίος ήταν άστοχος και αυτός. Είναι καλύτερος αυτή τη στιγμή, όπως βλέπουμε, ο Παναξιακός. Μία αλλαγή, θα βγει ο Κατσαρός και θα μπει ο Σορόκος. Ο Πολίτης στην μπάλα για τον Παναξιακό, στον Σκούταρη. Στο Τζανιδάκη, νέο σου τριών πόντων, αστοχή αυτή τη φορά ο Τζανιδάκης. Θα πάρει πολύ ωραία την μπάλα Και τελικά έχουμε ένα φάουλ αυτή τη στιγμή για την Ερμούπολη, το οποίο ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο κριτικός. Ναι, έχει συμπληρώσει τα 5 φάουλ ο Παναξιακός και όποιο φάουλ γίνεται αυτή τη στιγμή κάνει ο Παναξιακός είναι βολές για την ομάδα της Ερμούπολης. Το σκορ είναι 30-14. Είναι και η δεύτερη βολή από τον κριτικό, αστοχή στη δεύτερη βολή. 30-14, 2 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Ο Πολίτης κατεβάζει την μπάλα για τον Παναξιακό. Θα δώσει τον Τζανιδάκη, ο Τζανιδάκη στον Καλαβρό, ο Καλαβρός θα δώσει στον Σκούταρη, ο οποίος με ένα μπάσιμο κάνει το σκορ 32-14.
Η μπάλα αυτή τη στιγμή είναι στον νούμερο, τον Κατεβατή. Ο Κατεβατής θα χάσει την μπάλα. Ο Τζανιδάκης στην επίθεση για τον Παναξιακό. Μια πολύ ωραία μπαλιά έβγαλε στον Καλαβρό. Και το σκορ έχει γίνει 34-14 για την ομάδα του Παναξιακού. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα time out. Είναι αισθητά καλύτερη η ομάδα του Παναξιακού. Προηγείται με 20 πόντους και δείχνει ότι είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Κυκλάδων. Ένας πρωταθλητής Κυκλάδων, ο οποίος θα στεφθεί εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της Τίνου. Παρουσία πάρα πολλών φιλάθλων. Μπορούμε να πούμε ότι το γήπεδο είναι ασφυκτικά γεμάτο. Γνωρίζει αυτό το διήμερο του Final Four της δόξης του και πιστεύουμε να ακολουθήσουν και άλλα τουρνουά σε αυτό το καινούριο στολίδι του νησιού. Έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. 2 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Σκορ 34-14 για την ομάδα του Παναξιακού. Η Ερμούπολη θα κατεβάσει την μπάλα με τον κριτικό. Ο κριτικός θα είναι στον Καραμολέγκο. Ο Καραμολέγκος κατεβάζει την μπάλα. Θα δώσει στον Κατεβατή. Ο Κατεβατής πραγματοποιεί ένα μπάσιμο. Θα κερδίσει ένα φάουλ. Ένα φάουλ και έχουμε βολές αυτή τη στιγμή για την ομάδα της Ερμούπολης. 1 λεπτό και 56 δευτερόλεπτα. Η Ερμούπολη, η οποία προσπαθεί να μειώσει το σκορ με τον Κατεβατή αυτή τη στιγμή. Αστοχή στην πρώτη βολή ο Κατεβατής. Αστοχή και στη δεύτερη βολή. Θα πάρει το ριμπάν αυτή τη στιγμή η Ερμούπολη με τον Κατεβατή αυτή τη στιγμή. Ο Κατεβατής προσπαθεί να δώσει την μπάλα στον Καλκιόπουλο. Θα κάνει το λάθος. Θα πάρει την μπάλα ο Μιλωνάς. Θα δώσει στον Σκούταρη. Θα πάρει το ριμπάουν ο Μιλωνάς και θα κερδίσει ένα φαουλ η ομάδα του Παναξιακού και έχουμε βολές τις οποίες ετοιμάζεται να τις εκτελέσει ο Μιλωνάς για τον Παναξιακό. Το σκορ είναι, παραμένει 34-14. Στην πρώτη βολή άστοχη και έχουμε τη δεύτερη βολή, η οποία είναι εύστοχη. Το σκορ γίνεται 35-14. Θα μπει αυτή τη στιγμή ο Μαγκιόρος στη θέση του Πολίτη. Ο κριτικός για την Ερμούπολη. 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα. Σκορ 35-14. Ο Καραμολέγκος θα δώσει στον Κατεβατή. Θα χάσουν την μπάλα οι παίκτες της Σύρου. Βήματα από το Μαγκιόρο για τον Παναξιακό. 1 λεπτό και 7 δευτερόλεπτα. 35-14 παραμένει το σκορ. Εμφανώς ανώτερος ο Παναξιακός και μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Κυκλάδων. Ο κριτικός θα δώσει στον Καραμολέγκο η μπάλα. Σου 3 πόντων από τον Καραμολέγκο, αστοχή. Ο Μιλωνάς την μπάλα θα δώσει στον Σκούταρη. Ο Σκούταρης θα δώσει στον Καλαβρό. Ο Σκούταρης πάλι την μπάλα. Σου 3 πόντων, καλάθι. 30
8-14 για την ομάδα της Νάξου στα 20 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο κριτικός για την Ερμούπολη στα 10 δευτερόλεπτα πραγματοποιεί ένα μπάτσιμο, θα στοχίσει. Ο Παναξιακός στην μπάλα με το Μαγκιόρο στην επίθεση. Στα 6 δευτερόλεπτα έχουμε φάουλ, το οποίο θα κερδίσει ο Μαγκιόρος. Και έχουμε ένα time out. Το σκορ είναι αυτή τη στιγμή 38-14 στα 6 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Περιμένουμε την έναρξη των 6 δευτερολέπτων για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Έχουμε ένα φάουλ το οποίο έχει κερδίσει ο Παναξιακός. Είναι βολές τις οποίες ετοιμάζεται, όχι συγγνώμη, η μπάλα είναι απ' έξω για τον Παναξιακό. Στον Μιλωνά, ο Μιλωνά στο σκούταρι. Θα δώσει στον Μιλωνά, σου του Μιλωνά. Τελικά το σκορ δεν αλλάζει. Αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου. Παναξιακός αθλητικός όμιλος Θερμούπολης στο τελικό του πρωταθλήματος Κυκλάδων 38-14. Θα επανέλθουμε στην περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου. Έχουμε την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου του μεγάλου τελικού του πρωταθλήματος Κυκλάδων μεταξύ των ομάδων Παναξιακού και Ερμούπολης για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Έχουμε αυτή τη στιγμή, το σκορ είναι 40-14, 9 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Στην επίθεση είναι η ομάδα αυτή τη στιγμή της Ερμούπολης με τον... Έχουμε ένα καλάθι από τον Καραμολέγκο. Το σκορ γίνεται... Το σκορ γίνεται από τον Καραμολέγκο 40-17. Ο Παναξιακός είναι στην επίθεση. Ένα σουτ. Και έχουμε ένα καλάθι για τον Παναξιακό με τον Μιλωνά. Το σκορ είναι ήδη 42-17. Ο Καραμολέγκος στην επίθεση για την Ερμούπολη. Ο Κατεβατής δίνει, προσπαθεί να δώσει
στον Πατάπη και θα κερδίσει ένα φάουλ από τον Μιλωνά. 8 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Το σκορ είναι 42-17. Έχουμε βολές για την Ερμούπολη. Με τον Πατάπη αστοχή στην πρώτη βολή. Αστοχή και στη δεύτερη. Ο Σκούταρης για τον Παναξιακό στο rebound. Ο Πολίτης κατεβάζει την μπάλα, θα δώσει στον Παναγιωτίδη. Ο Παναγιωτίδης πραγματοποιεί καλάθι. Το σκορ γίνεται 44-17. Θα μπορούμε να πούμε ότι ξεφεύγει το σκορ. Θα λέγαμε ότι πολύ δύσκολο ο Παναξιακός θα χάσει το πρωτάθλημα. Ο κατεβατής την μπάλα προσπαθεί ανάμεσα σε τρεις παίκτες του Παναξιακού. Θα κάνει και τον μπάσιμο. Θα δώσει στον Πατάπη. Καλάθι για, για την Ερμούπολη. 44-19 είναι το σκορ. Ο Σκούταρης προσπαθεί να δώσει στον... Τελικά έχουμε καλάθι από τον Πολίτη μεσού τριών πόντων. Το σκορ έχει γίνει 47-19. Ο Παναξιακός, ο οποίος μπήκε πάρα πολύ δυνατά και έχει εκτοξεύσει το σκορ. Τελικά έχουμε ένα η μπάλα είναι out, έξω για την ομάδα της Ερμούπολης. Στην επίθεση είναι ο κατεβατής, ο οποίος θα αστοχίσει σε ένα, μπάσιμο. Ο Πολίτης θα δώσει στον Παναγιωτίδη. Παναγιωτίδης πάλι στον Πολίτη, στο Μιλωνά. Ο Πολίτης θα δώσει πάλι στον Παναγιωτίδη. Παναγιωτίδης θα κερδίσει ένα φάουλ από τον Τζόρτζη. Το σκορ 7 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Είναι 47-19 για τον Παναξιακό. Προσπαθεί ο Σκούταρης, θα δώσει μια πορεία, πολύ ωραία μπαλιά έβγαλε ο Παναγιωτίδης στον Τσεκλένη και είχαμε καλάθι, ένα πάρα πολύ ωραίο καλάθι για την ομάδα της Νάξου. Στην επίθεση Ερμούπολη, η μπάλα είναι έξω για την ομάδα της Νάξου με τον Πολίτη. Ο Παναξιακός, ο οποίος είναι στην επίθεση με τον Πολίτη, θα δώσει στον Σκούταρη. Σου τριών πόντων αστοχή. Rebound από την Ερμούπολη. Κατεβάζει την μπάλα ο Καραμολέγκος. Προσπαθεί να μπει. Κλείνεται. Και έχουμε φάουλ από τον Πολίτη. Επάνω στον Καραμολέγκο. 6 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Ένα σούτ από τον Τζόρτζη. Στην επίθεση ο Παναξιακός θα δώσει. Τελικά έχουμε. Η μπάλα κατέληξε στο Μιλωνά και έχουμε ένα φάουλ επάνω στον Μιλωνά. Και ενώ το σκορ είναι 49-19 για την ομάδα του Παναξιακού, αστοχή ο Μιλωνάς στην πρώτη βολή. Ευστοχή στη δεύτερη, το σκορ γίνεται 50-19. Η Ερμούπολη και αυτή προσπαθεί, βέβαια είναι πολύ δύσκολο
να γυρίσει το μάτς. Είναι πολύ νωρίς βέβαια αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή, αλλά από ό,τι βλέπουμε με την παρουσία των δύο ομάδων στο γήπεδο, ο Παναξιακός είναι εμφανώς πολύ ανώτερος και πολύ δύσκολα θα χάσει το πρωτάθλημα. Η ομάδα της Ερμούπολης με τον Καραμολέγκο προσπαθεί να βγάλει μπάλα, είναι out για την ομάδα της Σύρου. Ένα out για την ομάδα της Σύρου. Ένα σούτ δύο πόντων από τον κριτικό. Στην επίθεση η ομάδα της Νάξου προσπάθησε να βγάλει πάρα πολύ ωραία ο Τζεκ Λένης σε μια backdoor πάσα τον Παναγιωτίδη. Τελικά δεν ευδοκίμησε αυτή η φάση. Στην επίθεση είναι η ομάδα της Ερμούπολη με τον κριτικό. Ο κριτικός θα δώσει τον Τζόρτζι. Ο Τζόρτζι πραγματοποιεί ένα μπάσιμο και ένα πολύ ωραίο καλάθι για την ομάδα της Ερμούπολης. Το σκορ είναι 50-21. 5 λεπτά στα 5 λεπτά πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. 50-21 για την ομάδα του Παναξιακού, η οποία είναι στην επίθεση. Στον πολίτης πραγματοποιεί σου τριών πόντων. Είναι εύστοχος, το σκορ γίνεται 53-21. Ανεβαίνει κι άλλο η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Νέο σου τριών πόντων από τον κριτικό. Άστοχος. Στην επίθεση η ομάδα της Νάξου. Έχουμε νέο καλάθι αυτή τη στιγμή από τον Μιλωνά. Και έχουμε ένα time out που ζητάει η ομάδα της Ερμούπολης. Το σκορ είναι 55-21 για τον Παναξιακό, ο οποίος αναμένεται να είναι και ο πρωταθλητής Κυκλάδων για την περίοδο 2014-2015. Έχουμε την έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου, 4 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του. Το σκορ είναι 55-21 για την ομάδα του Παναξιακού. Στην επίθεση είναι η ομάδα της Ερμούπολης με τον Καραμολέγκο. Θα δώσει στον Τζόρτζι. Ο Τζόρτζις κλείνεται από τον Μιλωνά. Είναι στη γραμμή των 6-20, πραγματοποιεί ένα σου τριών πόντων αστόχη. Θα πάρει την μπάλα ο πολίτης, θα δώσει στον Τσεκλένη. Ο Τσεκλένης θα δώσει στον Παναγιωτίδη. Ένα πολύ ωραίο 1-2 με τον Μιλωνά. Θα κερδίσει φάουλ ο Παναγιωτίδης. Έχουμε βολές για τον Παναξιακό. Ευστοχή στην πρώτη βολή ο Παναγιωτίδης, 56-21. Έχουμε τη δεύτερη βολή για τον Παναξιακό, ευστοχή και στη δεύτερη, 57-21. Διευρύνεται το σκορ για τον Παναξιακό. Η Ερμούπολη με τον Χαλκιόπουλο. Στον κριτικό, ο κριτικός πραγματοποιεί ένα μπάσιμο, θα πάρει ένα φάουλ.
Ένα φάουλ το οποίο θα το ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο κριτικός στον Καραμολέγκο. Σου 2 πόντων, εύστοχος ο Καραμολέγκος, 57-23 για την ομάδα του Παναξιακού. Στην επίθεση ο Παναξιακός με τον Πολίτη προσπαθεί να βγάλει και βγάζει πολύ ωραία στον ο Τουντζίδη, ο οποίος μπήκε αλλαγή και θα κερδίσει και μία βολή ο Τουντζίδης, ο πανύψηλος ο Τουντζίδης. Πραγματοποιεί και την βολή. Το σκορ γίνεται 60-23. Η Ερμούπολη αυτή τη στιγμή είναι στην επίθεση με τον Κατεβατή και έχουμε ένα φάουλ. Έχουμε βήματα που δίνει ο δεύτερος διαιτητής ο Κιουλάφας. Βήματα για την Ερμούπολη. Στην επίθεση αυτή τη στιγμή ο Παναξιακός με τον Παναγιωτίδη. Θα δώσει στον Τσεκλένη. Ο Τσεκλένης στον Σκούταρη. Έχουμε τρίποντο του Σκούταρη. 63-23. Ο Γιασαφάκης την μπάλα. Στην επίθεση είναι η ομάδα της Ερμούπολης με τον Γιασαφάκη. Θα δώσει στον Κατεβατή. Λάθος του Κατεβατή. Ο Πολίτης στην επίθεση για τον Παναξιακό. Δίνει πάρα πολύ ωραία στον Παναγιωτίδη. Και τελικά έχουμε... Η μπάλα... Είναι για την Ερμούπολη. Σκορ 2 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. 63-23 για την ομάδα του Παναξιακού, από τον οποίο μπορούμε να πούμε από τώρα ότι είναι και πρωταθλητής. Στην επίθεση είναι η ομάδα της Νάξου με τον Πολίτη, ο οποίος θα κερδίσει ένα Έχουμε αλλαγές αυτή τη στιγμή. Στη θέση του Πολίτη θα μπει ο Τζανιδάκης και στη θέση του Τσεκλένη θα μπει ο Κατσαρός. Ο Τζανιδάκης, ο Κατσαρός την μπάλα. Στον σου 3 πόντων από το Σκούταρη, άστοχο. Στην επίθεση η ομάδα της Ήρου. Γίνεται ένα λάθος. Στην επίθεση, στην αντεπίθεση πολύ η ομάδα της Νάξου. Και έχουμε ένα κάρφωμα από τον Παναγιωτίδη. Το σκορ γίνεται 65-23. Σου 3 πόντων θα αστοχίσει η Ερμούπολη με τον Κατεβατή, τον Καραμολέγκο. Ο Καραμολέγκος θα δώσει πολύ ωραία στον κριτικό. Σου 3 πόντων. Αστοχεί πάλι ο κριτικός. Θα πάρει ο Τζανιδάκης το rebound. Νέο κάρφωμα από τον Παναγιωτίδη, το σκορ ανεβαίνει κι άλλο για την Άξο. Είναι 67-23 το σκορ. 1 λεπτό και 27 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Παναξιακός, ο οποίος έχει ανεβάσει την απόδοσή του και είναι ο πρωταθλητής Κυκλάδων. Αστοχή στην βολή ο Παναγιωτίδης. Στην επίθεση ο Καραμολέγκος για την Ερμούπολη. Προσπαθεί η Ερμούπολη μήπως και μειώσει το σκορ. Τελικά η μπάλα είναι για τον Παναξιακό.
1 λεπτό και 14 δευτερόλεπτα. Πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου, ο Σκούταρης θα δώσει στον Κατσαρό, ο Κατσαρός στον Παναγιωτίδη, ο Παναγιωτίδης στον Οτουτζίδη, στον Πανίψο, ο οποίος προσπαθεί να πάρει το... να σημειώσει καλάθι και σημειώνει καλάθι. Το σκορ γίνεται 69-23. Θα στοχίσει τώρα στην, ο κριτικός στην αντεπίθεση. Θα βγάλει πολύ ωραία στον Οτουντζίδη. Νέο καλάθι από τον Οτουντζίδη, ο οποίος θα κερδίσει και μία βολή. 71. Δεν έχω ακόμα... Περιμένουμε να αλλάξει το καντράν, ήδη είναι το σκορ, γίνεται 71-72-23 με τη βολή του Τουντζίδη. Πολύ μεγάλη διαφορά. Είμαστε στα 35 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Η Ερμούπολη δεν μπορεί να αντιδράσει. Είναι εμφανής η ανωτερότητα του Παναξιακού. Τελικά στην επίθεση η ομάδα του Παναξιακού. Θα μαζέψει την μπάλα ο Σαβρακίδης για την Ερμούπολη. Θα δώσει στον κριτικό, κριτικό σου τριών πόντων. Ένα καλάθι έχουμε για την ομάδα, ένα τρίποντο. 72-26 για την ομάδα της Ερμούπολης. Σου τριών πόντων από τον και ο Παναξιακό. Παραλίγο να έχουμε... Το νέο σου τριών πόντων της Ερμούπολης, του κριτικού. Έχουμε σκορ τρίτου δεκαλέπτου, Παναξιακός Ερμούπολης, ο τελικό του Final Four για το πρωτάθλημα Κυκλάδων, 72-26 για την ομάδα του Παναξιακού. Θα επανέλθουμε για την περιγραφή του τέταρτου δεκαλέπτου. Το έχεις κλείσει. Όχι, κλείσει.
Έχουμε την έναρξη του τέταρτου δεκαλέπτου στον τελικό του πρωταθλήματος Κυκλάδων μεταξύ Παναξιακού και Αθλητικού Ομίλου Ερμούπολης. Ήδη έχουμε σκορ τρίτου δεκαλέπτου, 72-26 για την ομάδα του Παναξιακού. Έχουμε ένα σου τριών πόντων από τον Καραμολέγκο, θα πάρει την μπάλα ο Τουντζίδης. Θα δώσει στον Κατσαρό, ο Τουντζίδης σου τριών πόντων. Καλάθι από τον Οτουντζίδη, 75-26. Η μπάλα αυτή τη στιγμή στην Ερμούπολη με τον Γιασαφάκη, ο οποίος αστοχεί σε σούτ. Νέο τρίποντο από τον Τζανιδάκη για τον Παναξιακό. Το σκορ γίνεται 78-26. Είναι τεράστια διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο Καραμολέγκος προσπαθεί για την Ερμούπολη. Θα δώσει το Γιασαφάκη, αστοχεί ο Γιασαφάκης. Θα πάρει την μπάλα ο Μάκαρης. Θα δώσει στο λάθος του Μάκαρη, ο Σαβρακίδης. Και έχουμε ένα φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Κρητικός από τον Καλαβρό. Θα βγει ο Γιασαφάκης, στη θέση του θα μπει ο Πατάπης. 8 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Το σκορ είναι 78-27. Για την ομάδα της, του Παναξιακού. Κατεβάζει πάρα πολύ ωραία την μπάλα ο Κατσάρος για τον Παναξιακό. Θα δώσει στον Μάκαρη, ο Μάκαρης στον Καλαβρό. Προσπαθεί να δώσει στον Οτουτζίδη. Ο Καλαβρός δίνει στον Οτουτζίδη, στον Μάκαρη, στον Οτουντζίδη, ο οποίος ευστοχεί. Καλάθι για τον Παναξιακό. Το σκορ γίνεται 80-28. Στην επίθεση η Ερμούπολη με τον Κρητικό. Στον Σαβρακίδη. Ο Σαβρακίδης θα δώσει τον Κρητικό, ο οποίος θα κερδίσει ένα φάουλ. Αστοχή και στην επίθεση αστοχή ο Πατάπης, ο Παναξιακός στην επίθεση. Η μπάλα θα έρθει στον Καλαβρό, ο οποίος πραγματοποιεί τρίποντο. Το σκορ γίνεται 83-28, 7 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Καλάθι για την Ερμούπολη από τον Καραμολέγκο. 83-30 έχει γίνει το σκορ. Καλαβρός στην μπάλα. Στον Οτουτζίδη, ο Τουτζίδη στο Τζανιδάκη. Σου τριών πόντων ο Τζανιδάκης, αστοχή. Την μπάλα την έχει στην επίθεση η Ερμούπολη με τον Κρητικό. Προσπαθεί να μπει ο Κρητικός. Καλάθι για την Ερμούπολη. 83-32 για τον Παναξιακό γίνεται το σκορ. Έχουμε μία αλλαγή, θα βγει ο Σαβρακίδης, θα μπει ο Τζόρτζης. Την μπάλα την έχει ο Κατσαρός για τον Παναξιακό. Πραγματοποιεί μπάσιμο. Ο διαιτητής όμως δίνει φάουλ στην ομάδα της Νάξου. Και συγκεκριμένα στον Μάκαρη.
Μέχρι στιγμής έχουμε στο δεκάλεπτο 3 φάουλ ο Παναξιακός και κανένα η ομάδα της Ερμούπολης. Με τον κριτικό. Ο κριτικός θα δώσει τον Καραμολέγκο. Σου του Καραμολέγκου. Τρίποντο από τον Καραμολέγκο. 83-35 είναι το σκορ αυτή τη στιγμή. Στην επίθεση Νάξος με τον Κατσάρο. Στον Καλαβρό, στον Οτουτζίδη. Ο Τουτζίδης θα δώσει τον Κατσάρο. Μπάσιμο του Κατσαρού. Θα στοχίσει. Θα πάρει το rebound ο Χαλκιόπουλος. Θα δώσει τον κριτικό. Ο κριτικός θα δώσει τον Τζόρτζη. Ο Τζόρτζης θα βγάλει στον Καραμολέγκο. Νέο τρίποντο του Καραμολέγκου. 83-38 για τον Παναξιακό. Προσπαθεί να μειώσει όσο μπορεί η Ερμούπολη. Άστοχο σου τριών πόντων από τον Κατσάρο. Τζανιδάκη στην μπάλα. Έξω από τη γραμμή των 6-25. Στον Καλαβρό. Στο Μάκαρη. Τέλος χρόνου. Η μπάλα αυτή τη στιγμή είναι για την Ερμούπολη. Προσπαθεί να μειώσει όσο μπορεί η Ερμούπολη το σκορ. Ο Παναξιακός είναι ήδη πρωταθλητής Κυκλάδων. Και μετά θα συμμετάσχει σε αγώνες μπαράζ για την άνοδό του στην τρίτη εθνική κατηγορία του μπάσκετ. Ένα σούτ έχουμε από τον κριτικό. Δεν του κάνει το χατήρι η μπάλα. Στο rebound ο Μάκαρης θα δώσει στον Κατσάρο. Έχουμε αυτή τη στιγμή αλλαγές για την Ερμούπολη. Θα μπουν το νούμερο 12 ο Στέλλας και το νούμερο 6 ο Τσιόλης. Ένα σούτ, η μπάλα βρέθηκε από σούτ του Τζανιδάκη στον Οτουτζίδη. Καλάθι από τον Οτουτζίδη του Παναξιακού. 85-38 είναι το σκορ. Νέο σούτ τριών πόντων από τον Καραμολέγκο, ο οποίος θα λέγαμε σε αυτό το δεκάλεπτο έχει βρει το χέρι του. 85-41 είναι ήδη το σκορ. Στον Οτουτζίδη μπάλα στην επίθεση. Νέο καλάθι του Οτουτζίδη. 87-41. Στην επίθεση η ομάδα της του Σερμούπολης. Ένα άστοχο σου τριών πόντων από τον Καραμολέγκο. Ο Κατσαρός την μπάλα για τον Παναξιακό. Έξω από τη γραμμή των 6-25 θα δώσει στον Μάκαρη. Θα πάρει την μπάλα ο Μάκαρης, θα δώσει στον Κατσαρό. Μπάσιμο του Κατσαρού, καλάθι. 89-41, 3 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα. Θα μπει στην πεντάδα, θα μπει το νούμερο 5 ο Μαγκιόρος και το νούμερο 6 ο Σωρόκος για τον Παναξιακό. Ο Παναγιωτίδης την μπάλα θα δώσει στον Μαγκιόρο. Στον Μάκαρη, στον Σωρόκο. Μάκαρης προγραμματοποίησε τριών πόντων, αστοχή. Στην επίθεση Ερμούπολη, 3 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Ο Τσιόλης στην μπάλα, στο Τζόρτζι, έξω από τη γραμμή των 6-25. Προσπαθεί με τρίπλες να μπει στην περιοχή της του Παναξιακού. Αστοχή σε σου τριών πόντων. Ο Μάκαρης στην μπάλα, στο Μαγκιόρο, λάθος του Μαγκιόρου. Τελικά θα έχουμε rebound, τζάμπολ συγγνώμη. Ένα τζάμπολ το οποίο θα δώσει ο
Ο δεύτερος διαιτητής του αγώνα, ο Κιουλάφας, τελικά έδωσε φάουλο ο διαιτητής και έχουμε ένα μπάσιμο του Μαγκιόρου του Παναξιακού, ο οποίος σημειώνει καλάθι και κερδίζει και φάουλ. Έχουμε και μία βολή από τον Μαγκιόρο. Το σκορ είναι 91-41 για την ομάδα του Παναξιακού. 2 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη θα αστοχήσει ο Μαγκιόρος. Η μπάλα πάλι είναι για τον Παναξιακό. Με τον Καλαβρό, στο Μαγκιόρο η μπάλα, στον Μάκαρη. Καλάθι ο Τουντζίδης για τον Παναξιακό. 93-41 είναι το σκορ για την ομάδα του Παναξιακού. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα time out. Διανύουμε τώρα τα τελευταία λεπτά του αγώνα για να φτάσουμε στο τέλος του παιχνιδιού και να έχουμε σε λίγο και την απονομή του πρωταθλητή Κυκλάδων Παναξιακού. Έχουμε συνέχιση του παιχνιδιού με τον νούμερο 9 τον Καραμολέγκο. Θα δώσει στον Στέλλα. Ο Καραμολέγκο στην μπάλα για την Ερμούπολη. Προσπαθεί να δώσει στον Τζόρτζι. Έχουμε αλλαγή. Στη θέση του κριτικού θα μπει ο Γιασαφάκης. Ο Μαγκιόρος κατεβάζει την μπάλα για τον Παναξιακό. Θα δώσει στο Μάκαρη. Ο Μάκαρης θα πραγματοποιήσει τον πάσιμο. Θα χάσει το rebound. Θα το πάρει πολύ ωραία ο Τζόρτζης. Στο Τζιόλι. Σου του Τζιόλι. Άστοχο. Θα πάρει την μπάλα ο Σορόκος στο Μαγκιόρο. Ο Μαγκιόρος πραγματοποιεί μπάσιμο. Θα χάσει την μπάλα. Στην επίθεση είναι η ομάδα της ΣΥΡ με τον Τζιόλι. Και έχουμε φάουλ στο οποίο θα υποπέσει ο Μάκαρης. 1 λεπτό και 35 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Το σκορ είναι 93-41. Έχουμε βολή από τον Τσιόλι. 93-42 είναι το σκορ για τον Παναξιακό. Θα πάρει το rebound, ήταν δεύτερη βολή, ήταν άστοχη. Θα πάρει το rebound ο Τσεκλένης στο Μαγκιόρο. 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα. Ο Τσεκλένης την μπάλα θα δώσει στον Καλαβρό, ο οποίος πραγματοποιεί μπάσιμο. Καλαβρός θα αστοχίσει. Ο Γιασαφάκης στο rebound για την Ερμούπολη, κατεβάζει και την μπάλα, θα δώσει στον Τσιόλι, σου του Τσιόλι, θα αστοχίσει. Το rebound ο Σορόκος, το Μαγκιόρο. Ο Μαγκιόρος κατεβάζει την μπάλα, ήδη απομένουν 50 δευτερόλεπτα. Έχουμε ένα σουτ τριών πόντων από τον Καλαβρό, άστοχο. Θα πάρει το rebound ο Μιλωνάς, τον Τσεκλένη. Ο Τσεκλένης θα δώσει στον
Το Σορόκο. Τελικώς έχουμε διεκδίκηση της μπάλας στην περιοχή της Ερμούπολης. Ο διαιτητής θα δώσει την μπάλα στην, στην ομάδα της Ερμούπολης. Ήδη το παιχνίδι φτάνει προς το τέλος, είμαστε 30 δευτερόλεπτα. Το σκορ είναι 93-42. Έχουμε ένα καλάθι από την Ερμούπολη. Ένα τρίποντο από τον Σαβρακίδη. Το σκορ είναι 93-45. Ήδη το παιχνίδι σιγά σιγά τελειώνει. Οι παίκτες αλληλοσυγχαίρονται. Πρωταθλητής Κυκλάδων είναι ο Παναξιακός με τελικό σκορ. Παναξιακός Ερμούπολη 93-45, τελικό αποτέλεσμα. Σε λίγο θα έχουμε την απονομή στην ομάδα του πρωταθλητή Παναξιακού. Επαναλαμβάνω, τελικό αποτέλεσμα στο Final Four του μπάσκετ. Πρωταθλητής Κυκλάδων ο Παναξιακός, ο οποίος κέρδισε την αθλητικό όμιλο Ερμούπολης στον τελικό με 93-45. Να σημειώσουμε ότι στο μικρό τελικό που προηγήθηκε η ομάδα του Περιστεριώνα νίκησε τον Πανιόνιο Σαντορίνης με 59-45 και ο Περιστεριώνας Τίνου κατέκτησε την τρίτη θέση. Οι παίκτες του Παναξιακού, οι οποίοι χαίρονται αυτή τη μεγάλη την επιτυχία. Οι παίκτες του Παναξιακού, οι οποίοι βγάζουν μια αναμνηστική φωτογραφία. Αυτή τη στιγμή θα απευθύνει ένα χαιρετισμό ο Δήμαρχος Τίνου, ο κύριος Ορφανός. Yeah.
Αυτή τη στιγμή έχουμε αυτή τη στιγμή τον MVP του Final Four, ο οποίος είναι ο Τζανιδάκης του Παναξιακού. Αυτή τη στιγμή έχουμε την απονομή των μεταλλίων στην τρίτη ομάδα του Final Four, την ομάδα του Ποσειδώνα Αττίνης. Έχουμε την απονομή αυτή τη στιγμή στην δευτεραθλήτρια ομάδα του πρωταθλήματος, στην ομάδα του αθλητικού ομίλου Ερμόπολης, η βράβευση και η απονομή των μεταλλίων γίνεται από τον έπαρχο Τίνου, κύριο Γιαγιά.
Υπενθυμίζουμε ότι το τελικό αποτέλεσμα και πρωταθλητής Κυκλάδων είναι ο Παναξιακός με τελικό αποτέλεσμα 93-45 επί της ομάδας του Αθλητικού Ομίλου Αρμούπολης. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη βράβευση του πρωταθλητή Παναξιακού από τον Δήμαρχο Τίνου.
αυτή τη στιγμή θα έχουμε και την απονομή του κυπέλου στο πρωταθλητή Κυκλάδο για το 2014-2015 Παναξιακό. Πανηγυρίζουν οι παίκτες του Παναξιακού. Και των εκδηλώσεων για την απονομή του πρωταθλητή Κυκλάδων Παναξιακού από το κλειστό γυμναστήριο της Τίνου. Στην κάμερα ήταν ο Αντώνης ο Λεβαντίνος και στο μικρόφωνο ήταν ο Σωτήρης ο Ανδριώτης από το κλειστό γυμναστήριο της Τίνου. Τελικό αποτέλεσμα Παναξιακός Αθλητικός Όμιλος Ερμούπολης 93-45. Σας ευχόμαστε καλό σας βράδυ.